Κυρία Υπουργέ, μέσα αυτό το μπαράζ των εξαγγελιών που κάνετε, εγώ θα σας κάνω κάποιες πεζές ερωτήσεις. Το πεζές είναι εντός εισαγωγικών. Είναι αυτά που βασανίζουν τη λαϊκή οικογένεια. Αν καταλαβαίνετε τι λέω και φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε. Θα τα πάρω όχι με σειρά ιεράρχησης. Πρώτον, θα αυξήσετε την επιδότηση του ενοικίου για τους φοιτητές που τους στέλνετε έξω από εκεί που ζουν. Δεύτερον, τι θα κάνετε με τις φοιτητικές λέσχες και το φαγητό. Φοιτητικές λέσχες και φαγητό. Το οποίο είναι ανάσα για τις λαϊκές οικογένειες όταν τρώγεται. Απλά πράγματα λέω. Τρίτον, τι θα κάνετε με τα αμφιθέατρα. Είναι 500 φοιτητές και πάνε 200. Τα αμφιθέατρα, το κτηριακό δηλαδή, το λέω έτσι. Να μην πω και εργαστήρια και όλα τα υπόλοιπα. Και σας τα λέει ένας που έχει και άμεση και σημερινή εμπειρία. Τρίτον, λέτε αγωνιούν για το πτυχίο. Μα εδώ τι κάνετε με το πτυχίο. Είπατε, και ο Πρωθυπουργός είπε, ότι το πτυχίο δεν έχει κανένα αντίκρισμα. Αυτό δεν είπε. Είπε, θα σας φέρω τα πρακτικά. Δεν έχει κανένα αντίκρισμα στην κοινωνία. Για πέστε μου λοιπόν, τι θα κάνετε, πού θα βρουν τα λεφτά για να πληρώνουμε τα πτυχιακά τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων. Δεν συζητάμε για διάνοιες, για να μιλήσω. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι είναι εντάξει. Όμως η πλειοψηφία, πού θα τα βρει για να κάνει τα μεταπτυχιακά. Θα τα πω στην ομιλία μου μετά. Τέταρτον, λέτε 4+2, νη+2. Ξέρετε ότι το 40% των φοιτητών δουλεύουν. Δικά σας στοιχεία είναι. Το ξέρετε, το ξέρετε. Αυτοί οι άνθρωποι που τους τάζετε διάφορα, και πολλά και διάφορα τώρα, γιατί δουλεύουν, από χόμπι. Γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα οι γονείς τους. Αυτοί θα μπορέσουν, με το παράδειγμα που είπε ο Πρωθυπουργός, να πάνε στην ηλεκτρολόγο μηχανολόγων, να παρακολουθήσουν και τη σχολή παραγωγή, πώς το λένε, μηχανικών παραγωγής και διοίκησης, και να πάνε να κάνουν και στην Κέρκυρα 3 μήνες, μα καλά που ζείτε, σε γυάλινους πυργούς. Ένας φοιτητής τέτοιος που έχει και όλα τα προβλήματα. Γι' αυτά τι θα κάνετε. Συνεχίζω λοιπόν. Ένα σοβαρό θέμα. Σας ρωτάω. Γιατί εγώ θα πρέπει, λέω ένα παράδειγμα, να το πω απλά, να ανασκιστώ η οικογένειά μου να κάνει το αυτό παξιμάδι που λένε, για να δώσω εξετάσεις και να μπω στο πανεπιστήμιο και ο άλλος να σκάσει τα 15 χιλιάρικα στο ιδιωτικό, στα κολέγια και στο τέλος να συντομηθεί το πτυχίο μας. Και πες το, μας δώστε μια απάντηση. Στον κόσμο δώστε, όχι σε εμάς. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά που το πάτε. Για να μην βάλω το θέμα, για πέστε μας λοιπόν, εσείς που κόπτεστε και κάνετε τις φοβερές εξαγγελίες, μια περιουσία ξοδεύουν στα φροντιστήρια. Γιατί το σχολείο δεν δίνει τίποτα. Δεν δίνει τίποτα. Εννοώ με τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Τι θα κάνετε για αυτά. Αυτά βασανίζουν τις λαϊκές οικογένειες. Και εδώ μας κάνατε χίλιες εξαγγελίες, πώς θα γίνει το ένα, πώς θα γίνει. Εντυπωσιακά πράγματι ακούγονται. Αλλά η ζωή είναι αυτή. Και για αυτά τα στρώματα, καλώς, κύριε, δεν θα κάνω κρίση, θα τα πω μετά. Πέστε μας λοιπόν για όλα αυτά. Αυτά βασανίζουν τον κόσμο. Το λαϊκό κόσμο, γιατί άλλοι πάνε στο Γέιλ και στο Χάρβαρντ, γιατί έχουν τη δυνατότητα, και άλλοι που έχουν κάποια καλύτερη δυνατότητα μπορούν σε αυτά που λέτε να τα αποκριθούν. Οι άλλοι, ποιες οι δυνατότητες λέτε. Όταν δουλεύει ο άλλος και είναι φοιτητής, μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, τι είναι, Σούπερμαν.